πούμε, μια περιοχή, η περιοχή των Σερών, έχει πολλούς κριτικούς, έχει ένα δραστήριο πολιτιστικό σύλλογο, έχουμε επικοινωνήσει. Εν τω μεταξύ, το γύρο της Ελλάδας έχουν κάνει κάποιες εικόνες με εκατοντάδες αγιοβασίλειδες, οι οποίοι εξεχήθηκαν στους δρόμους για φιλανθρωπικό σκοπό στις Σέρες, και είναι χαρά μας. Μας περιμένει ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Αλέξανδρος Χρυσάφης, και ο Γιώργος Θεοχάρης, εκπρόσωπος Δρομέων Υγείας Πανσεραϊκού. Δήμαρχε, να ξεκινήσω με εσάς την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τις Σέρες. Από τις βροχερές Σέρες, αλλά από τις ζεστές τις ψυχές των ανθρώπων. Σωστά. Και να καλησπερίσουμε και τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος μας βοήθησε για να πραγματοποιήσουμε αυτή τη σύνδεση. Την καλησπέρα μας, κύριε Θεοχάρη. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δήμαρχε, να ξεκινήσω με εσάς. Φιλανθρωπικές δράσεις αυτό το διάστημα και στις Σέρες, σε μια περιοχή με έντονο το κριτικό στοιχείο, η αλήθεια είναι, το γνωρίζετε σαν αυτοδιοικητικός. Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης αυτή την περίοδο πόσο σημαντικός είναι? Νομίζω ότι σε όλη αυτή την περιπέτεια που έχουμε με την πανδημία, η αυτοδιοίκηση είναι ο κυριότερος σύμμαχος των πολιτών δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και όχι μόνο. Και ουσιαστικά αποτελεί και τον φορέα εκείνων, ο οποίος και εκπέμπει μηνύματα και δίνει τη βοήθεια που πρέπει και στέκεται δίπλα σε αυτούς που πρέπει. Γιατί ο κοινός αγώνας που έχουμε τώρα είναι να κερδίσουμε ένα στοίχημα για τη ζωή. Και η γιορτινή μας, όπως λέγεται, η πολιτεία των ευχών που έχουμε κάθε χρονιά εδώ στις Σέρες, σήμερα είναι φέτος είναι αφιερωμένη, όπως και πέρσι, στην μεγαλύτερη ευχή, την ευχή της ζωής. Αυτή λοιπόν την έννοια, όλες οι δράσεις και τα δρόμενα τα φυσικά είναι προσαρμοσμένα στις καταστάσεις των ημερών. Είναι έτσι φτιαγμένα, έτσι σχεδιασμένα, ώστε να μην επιβαρύνουν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση που έχουμε εδώ δυστυχώς, αλλά να δώσουν αυτή την νότα της αισιοδοξίας, της χαράς, της ενέργειας που παίρνουμε όλοι αυτές τις μέρες. Γιορτές λοιπόν αυτές, πολιτεία των ευχών αυτή, με πολιτεία με Άγιους Βασίλειδες που ήρθαν τρέχοντας και φέτος. Βέβαια. Βλέπουμε, Δήμαρχε, και χαρακτηριστικά πλάνα αυτή τη στιγμή. Να μας πει μια κουβέντα και ο κύριος Θεοχάρης, ο εκπρόσωπος των Δρομέων Υγείας Πανσεραϊκού. Κύριε Θεοχάρη, την καλησπέρα μας και πάλι. Μια όμορφη πρωτοβουλία, με πολλαπλά μηνύματα. Τα αποκρίθηκε και ο κόσμος, σωστά? Έτσι ακριβώς. Η πόλη γέμισε Άγιους Βασίλειδες. Ουσιαστικά το κύριο μέλημά μας και ο βασικός μας στόχος ήταν να περάσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίδας. Ένα μήνυμα το οποίο να είναι τόσο ελπιδοφόρο όσο το έχει ανάγκη ο κόσμος τις μέρες που διανύουμε, που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Με την ελπίδα ότι του χρόνου πλέον θα είμαστε χωρίς μάσκες, του χρόνου θα είμαστε χωρίς κορονοϊό και πλέον η ζωή μας θα κυλάει πολύ όμορφα. Όντως, γέμισε η πόλη με 300 και πλέον αγιοβασίλειδες. Μοίρασαν δώρα γρήγορα στον κόσμο πριν έρθει ο Άγιος Βασίλης, αυτός που περιμένουν όλοι. Πέρασαμε ωραία, οι ευχές δόθηκαν, τα χαμόγελα ήταν πολλά. Η θετική ενέργεια του κόσμου ήταν πάρα πολύ. Και μάλιστα συνωμότησε αυτή η θετική ενέργεια για το λόγο ότι ενώ οι προβλέψεις για τις καιρικές συνθήκες ήταν δυσίωνες για όλους εμάς και μάλιστα προβληματιζόμασταν κατά πόσο θα μπούμε στη δικασία να το κάνουμε ή όχι, γιατί μιλάγαν για άσχημες καιρικές συνθήκες. Η θετική ενέργεια του κόσμου έδιωξε τα σύννεφα και έκανε μια πάυση ο καιρός για ένα δύο-ωρο, τρίωρο και ήταν ένα χριστουγεννιάτικο τρίωρο που όπως όλοι το περιμέναμε. Κύριε Θεοχάρη, πόσοι συνάνθρωποι μας θα βοηθηθούν μέσα από αυτή τη δράση? Κοιτάξτε, αυτό δεν έχει αριθμό. Είναι πάρα πολύ. Δεν έχει αριθμό. Δεν έχει ταβάν, λέω εγώ. Γιατί δεν σταματάμε εδώ. Ο Δήμαρχος, όπως είπε πολύ σωστά πριν, αυτές οι δράσεις προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας συνεχίζονται. Θα συνεχιστούν στην πόλη Θεσσαλών για τις επόμενες 20-25 μέρες. Με αυτό που είπα πριν, ότι δεν έχει ταβάνι. Μάλιστα. Δήμαρχε, ισχυρός και ο δεσμός των Σερών με την Κρήτη, το είπα και στον πρόλογό μου. Έχουμε εδώ έναν πάρα πολύ ενεργό, πολύ δυνατό, πολύ ζωντανό Σύλλογο Κρητών εδώ, με τον οποίο έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, όπως και με τους άλλους συλλόγους. Το κριτικό, η κριτική διάθεση πάντα διαχέει εδώ, η ενέργεια πάντα διαχέει εδώ τις ζωές μας και είναι κάτι το οποίο για μας είναι ευλογία. Είναι ευλογία να έχουμε ανθρώπους ζωντανούς, ανθρώπους δημιουργικούς, όπως είναι οι Κρήτες. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι δίνει ένα διαφορετικό χρώμα και φέτος και η συμμετοχή και του Συλλόγου των Κρητών εδώ σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε, γιατί κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις σε μια τουλάχιστον
από μεριάς στολισμού, πανέμορφη πόλη με την έννοια ότι αυτό αλλάζει και λίγο και την ψυχολογία. Έχουμε στολισμό, χρώματα, φως παντού φέτος. Με περιορισμένες όμως εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με προσφορά. Προσφορά στον συνάνθρωπο, προσφορά στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Και νομίζω ότι αυτό το καταφέρνουμε συμμαχώντας με όλους εδώ, γιατί η αλληλεγγύη, η συμμαχία και η αλληλεγγύη Μάλιστα. είναι και αυτό το οποίο πρέπει να εκπέμψουμε. Δήμαρχε, με την πανδημία πώς θα πάτε και στην περιοχή? Εκεί υπάρχουν θέματα, εδώ υπάρχουν θέματα, με την έννοια ότι έχουμε αρκετά τα κρούσματα, έχουμε αρκετές απώλειες δυστυχώς συνανθρώπων μας. Προσπαθούμε ούτως ώστε τα επίπεδα του εμβολιασμού να φτάσουν στα επιθυμητά, ώστε να αποκτήσουμε όλοι μια σπίδα που είναι απαραίτητη. Είμαστε στη μάχη. Είμαστε στη μάχη Μάλιστα. και της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και φυσικά της προστασίας εδώ των πολιτών, γιατί είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Δήμαρχε, είναι δύσκολα για όλη την Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Και ο τόνος αισιοδοξίας, έτσι, δεν μπορούμε. Μικροί και μεγάλοι έχουμε πάθει και λίγο κατάθλιψη με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε περίπου 2 χρόνια. Άρα χρειάζονται αυτές οι νότες αισιοδοξίας, χρειάζονται αυτές οι νότες φωτός και χρώματος, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τον αγώνα με περισσότερη αισιοδοξία και ενέργεια. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ και τον κύριο Θεοχάρη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, μας βοήθησε για αυτή την σύνδεση. Η Σέρες αγαπάει Κρήτη, αγαπάει Κρήτη η Σέρες. Και καλή δύναμη, κύριε Θεοχάρη, να συνεχίσετε αυτές τις δράσεις σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και με αυτή την ξεχωριστή.